στη διαδικασία σύμβασης με εργαζόμενους και όχι με εργολάβους βρίσκεται και το νοσοκομείο της Ξάνθης στους τομείς καθαριότητας, φύλαξης και σύτησης, μια απόφαση που και πόρους στο δημόσιο διασφαλίζει και αξιοπρεπείς εργασιακές σχέσεις. Εμείς εδώ στην Ξάνθη έχουμε τρεις συμβάσεις με εργολάβους. Η πρώτη σύμβαση είναι με την καθαριότητα, με τον εργολάβο της καθαριότητας. Η δεύτερη είναι με τον εργολάβο για την σύτηση και η τρίτη είναι με τον εργολάβο για την φύλαξη. Μέσω του ΑΣΕΠ έχουμε ξεκινήσει όσον αφορά την καθαριότητα. Έχει γίνει προκήρυξη. Έχουμε κάνει την επιλογή και τώρα αυτήν την εβδομάδα να καταφέρουμε να στείλουμε στο ΑΣΕΠ τα αποτελέσματα της επιλογής που έχουμε κάνει από τους περίπου 180 ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν και συμμετείχαν στην προκήρυξη του διαγωνισμού, νομίζω μέσα στο Μάιο ήταν η προκήρυξη αυτή. Αυτά θα πάνε στον ΑΣΕΠ και θα ξεκινήσει και θα γίνει η διαδικασία της πρόσληψης αυτών των ανθρώπων για να καταφέρουμε να το προσωπικό να είναι δικό μας, να είναι υπάλληλοι του νοσοκομείου με μια σύμβαση διετής και όχι μόνο όπως έχει δηλώσει το Υπουργείο. Από την άλλη ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή ο εργολάβος με τον οποίο συνεργαζόμαστε στην καθαριότητα κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του σύμφωνα με την Επιτροπή της Καθαριότητας την οποία έχουμε εδώ, δηλαδή αν και βλέπετε στο νοσοκομείο η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό είναι το πρώτο και το δεύτερο, ότι η εργαζόμενοι σε αυτόν τον εργολάβο πληρώνονται, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω εγώ, πληρώνονται καλά. Μέχρι στιγμής δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση που οι εργαζόμενοι που υπάρχουν αμείβονται, το νοσοκομείο έχει καθαριότητα και ταυτόχρονα εμείς τρέχουμε το διαγωνισμό, όμως μας έδωσε την εντολή το Υπουργείο για να μπορέσουμε με βάση το διαγωνισμό να προσλάβουμε τους ανθρώπους με τα κριτήρια τα οποία έθεσε το Υπουργείο. Την προϋπηρεσία και όλα τα κριτήρια τα οποία υπάρχουν και υπήρχαν στον διαγωνισμό. Όσον αφορά την σύτηση, πρώτα απ' όλα υπάρχει εργολάβος. Είναι νομίζω τα άτομα 16-17 που συμμετέχουν στην λειτουργία του εστιατορίου μαγειρίου. Για αυτόν περιμένουμε από τον ΑΣΕΠ να μας έρθει η εντολή να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό. Τα χαρτιά έχουν φύγει στον ΑΣΕΠ και περιμένουμε την εντολή για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Το ίδιο επίσης συμβαίνει και για την φύλαξη του νοσοκομείου, που είναι τρεις άνθρωποι. Έχουμε και εκεί στείλει τα χαρτιά μας στον ΑΣΕΠ. Νομίζω ότι αυτή η έγκριση από τον ΑΣΕΠ για τη διενέργεια διαγωνισμού ήρθε. Υπάρχουν πάλι, θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες στη διαδικασία. Είμαστε στη διαδικασία της διενέργειας των διαγωνισμών για να προχωρήσουν και να εφαρμοστούν οι επιταγές του Υπουργείου. Την απόφαση υπογραφής ατομικών συμβάσεων πήραν όμως και τα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και τη Δημοτήχου. Σε αυτό προχωράμε και τα δύο νοσοκομεία, και του Δημοτήχου και της Αλεξανδρούπολης. Έχει πάρθει απόφαση να προχωρήσει σε ατομικές συμβάσεις. Ήδη το νοσοκομείο του Δημοτήχου έστειλε το σχέδιο διακήρυξης και εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ. Εμάς περιμένουμε την έγκριση από το ΑΣΕΠ και θα ακολουθήσει η προκήρυξη του διαγωνισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, που προβλέπει μια μοριοδότηση ανάλογα του χρόνου ενεργίας και του χρόνου προϋπηρεσίας στο δημόσιο. Να σημειώσουμε πως ήδη το νοσοκομείο Καβάλιας με την έξωση των εργολάβων έχει εξοικονομήσει πάνω από 600.000 ευρώ προς όφελος φυσικά της ίδιας της υγείας αλλά και των εργαζομένων σε αυτή.